διαβάσαμε το βιογραφικό του κυρίου Σκίζα, μου έκανε εντύπωση ότι δεν αναφέρθηκε σε μία περίοδο, το 2004 έως 2008, που ήταν υπεύθυνος συντονιστής συμβούλων για την παρακολούθηση παραλαβή του συστήματος ΣΥΦΟΡΑΙ. Που γι' αυτό, από ό,τι ξέρω, υπάρχει μία δίκη σε εξέλιξη και δεν ξέρω αν ο κύριος Σκίζας έχει καμία σχέση ή αν κατηγορείται για αυτό το θέμα, γιατί ήταν υπεύθυνος. Λέω, ένα θέμα είναι αυτό που θα θέλαμε να μας εξηγήσει ο κύριος Σκίζας. Για το ΣΥΦΟΡΑΙ λέτε. Για το ΣΥΦΟΡΑΙ. Ναι, ναι. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι, εντάξει, εμείς σε σχέση με τις προτάσεις που φέρνει η κυβέρνηση για τους διορισμούς διευθύνων συμβούλων σε διάφορες τέτοιες εταιρείες, οι οποίες είναι και σε υποδιωτικοποίηση, συνήθως εξετάζουμε, αν θέλετε, το αντικείμενο που έχει να ακολουθήσει ο διευθύνων σύμβουλος. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, έχει μία εμπειρία ο κύριος Σκίζας και στη ΓΕΟΣΕ και αλλού, στα ζητήματα αυτά των αποκρατικοποιήσεων ή των ιδιωτικοποιήσεων. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας, μία οδός η οποία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ίδια την ανάπτυξη των μεταφορών στη χώρα μας. Βέβαια, για αυτή ενδιαφέρονται διάφοροι διακρατικοί οργανισμοί, όχι μόνο για την εμπορευματική της λειτουργία, αλλά και για τους στρατιωτικούς σκοπούς, όπως και το ΝΑΤΟ, στα πλαίσια βέβαια των σχεδιασμών που έχουν για τα Βαλκάνια. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τους εργαζόμενους, υπάρχει μια ανησυχία, είναι γνωστό αυτό στην κυβέρνηση. Έχει προταθεί από την κυβέρνηση μετάταξή τους σε άλλες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του δημοσίου, οι οποίες και αυτές βέβαια είναι υποδιωτικοποίηση ή τέλος πάντων μετατάξεις εργαζομένων. Έχουν μία ανησυχία για το μέλλον των θέσεων εργασίας. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η δέσμευσή σας για την ιδιωτικοποίηση, που είναι και το προαπαιτούμενο, όπως υπόθηκε, της αξιολόγησης, θα φέρει σοβαρά ζητήματα και στο λαό βέβαια, γιατί οι συνέπειες έτσι κι αλλιώς μιας ιδιωτικοποίησης είναι αρνητικές. Αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι ο παραχωρησιούχος αυτής της Εγνατίας Οδού και είναι γνωστό ότι τα διόδια ήδη αυξάνονται. Πέρα από την Αστροβάλτα, το Ρεόκαστρο, ετοιμάζονται διόδια στην Καβάλα και τα λοιπά, στα πλευρικά και με τοπικά στις διάφορες πόλεις. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθεση με αυτή την πολιτική που ακολουθείτε. Θεωρούμε ότι η εταιρεία, σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές κατασκευαστικές ερευνητικές εταιρείες του δημοσίου, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση συγκρότησης ενιαίου κρατικού φορέα κατασκευών, που μπορεί να ικανοποιήσει και πιεστικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας για κατασκευαστικά έργα που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες, όπως είναι σχολεία, νοσοκομεία, η συντήρησή τους, αξιοποίηση βέβαια για την αντισημική, αντιπυρική προστασία, εξασφαλίζοντας βέβαια και δουλειά με δικαιώματα στους ίδιους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε αυτές τις εταιρείες. Σε αυτή τη λογική, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν στην πρόταση αυτή που φέρνει η κυβέρνηση για τον κύριο Σκίζα, παρόλο που το βιογραφικό του είναι πολύ μεγάλο.